Είπαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου το συγκεκριμένο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα και θα απολαύσει και ο κόσμος, θα μάθει πολλές πληροφορίες. Και τελικά το κάναμε πράξη. Έτσι, εμείς ό,τι λέμε, βεβαίως, το παρουσιάζουμε. Δεσμευόμαστε, το κάνουμε πράξη. Είχαμε πει λοιπόν ότι τα καιρικά φαινόμενα, μιας και πριν από μία εβδομάδα θυμόμαστε όλη αυτή την καταστροφή με το πέρασμα της Βικτόρια, την κακοκαιρία, τι συνέβαινε και ότι είχε αλλάξει η ψυχολογία των κριτικών. Γι' αυτό σήμερα θα συζητήσουμε κατά πόσο η ψυχοσύνθεσή μας επηρεάζεται τελικά από τα καιρικά φαινόμενα, αν είναι μύθος τελικά ή αλήθεια. Ή αν είναι αλήθεια. Ξέρεις, είναι ένα δεδομένο το οποίο πρώτη φορά μίλησε ο Ιπποκράτης πολλά χρόνια πριν, όπου βρήκε μια συσχέτιση μεταξύ του φθινοπόρου και της μελαγχολίας, έτσι όπως την ονόμαζε τουλάχιστον τότε. Από εκεί πέρα νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να το πιστοποιήσει αυτό. Πάρα πολλές φορές λέμε ότι δεν μπορώ, ξέρω εγώ, με αυτό το μουντό καιρό, δεν μου έρχεται να βγω καθόλου από το σπίτι. Με τον νοτιά. Κάποιες άλλες φορές επίσης με τον νοτιά, ακριβώς πονοκέφαλος, πέφτει η διάθεσή μας. Ειδικά εδώ εμείς στην Κρήτη, που από νοτιάδες τουλάχιστον έχουμε αρκετούς. Και η αντίστοιχα, το αντίθετο, το πόσο καλό συνέστημα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε με τον καλό καιρό. Το καλοκαίρι και το πόσο τελικά θέλουμε να έχουμε εξωστρέφεια, το πόσο θέλουμε να κυκλοφορούμε και να είμαστε έξω το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι ο καιρός επηρεάζει τη διάθεσή μας, επηρεάζει τον τρόπο που αισθανόμαστε, επηρεάζει τον τρόπο που λειτουργούμε, επηρεάζει την εξωστρέφεια, την εσωστρέφειά μας ή ακόμα και τη θετική ή αρνητική στάση για τη ζωή, Λευτέρη. Άρα μιλάμε για φυσικά φαινόμενα που μας επηρεάζουν, κάθε εποχή ξεχωριστό συνέστημα και ένα διαφορετικό συνέστημα. Ωστόσο είναι αλήθεια ότι το χειμώνα γινόμαστε όντως πιο μελαγχολικοί, γιατί εγώ ακούω πολλούς να το λένε, αλλά ακούω και άλλους που λένε ότι εγώ χαίρομαι να έρθει ο χειμώνας. Μ' αρέσει ο χειμώνας περισσότερο, μάλιστα, από το καλοκαίρι. Ναι, γινόμαστε πιο μελαγχολικοί το χειμώνα. Άλλωστε, έχουμε μιλήσει και μιλούμε πολύ συχνά τελευταία για τη λεγόμενη μελαγχολία του χειμώνα. Βεβαίως, επίσημα, η επίσημη ονομασία είναι εποχιακή συναισθηματική διαταραχή. Είναι μια διαταραχή η οποία. Συναισθηματική διαταραχή. Εποχιακή συναισθηματική διαταραχή. Έτσι είναι η επίσημη της ονομασίας. Είναι διαταραχή. Είναι διαταραχή, ναι. Μάλιστα. Και είναι επίσημα καταγεγραμμένη πλέον. Δεν είναι δηλαδή μια. Κάτι το οποίο κυκλοφορεί στα περιοδικά. Είναι πλέον επίσημα καταγεγραμμένο και το οποίο υπάρχει και στα επιστημονικά περιοδικά. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε λοιπόν αυτό αφορά περίπου το 10 με 20% των ανθρώπων, περίπου ηλικίες από 25 μέχρι 35, ηλικία έναρξης συνήθως. Κάτω από τα 20 είναι λίγο δύσκολο να μπορούμε να το βρούμε, για κάποιους λόγους πιθανά. Αφορά περίπου 1/4 άνδρες-γυναίκες, δηλαδή περισσότερο νοσούν οι γυναίκες από αυτή την εποχιακή συναισθηματική διαταραχή. Και συνήθως είναι κάποια ήπια καταθλιπτικά φαινόμενα, ηπιότατα καταθλιπτικά φαινόμενα. Γι' αυτό το λόγο και δεν την ονομάζουμε κατάθλιψη. Καταχρηστικά μπορούμε να την πούμε κατάθλιψη, αλλά δεν είναι κατάθλιψη. Κατάθλιψη είναι κάτι περισσότερο παθολογικό, περισσότερο μαζικό, περισσότερο έτσι, μια πολύ πιο μαζική κατάσταση. Σίγουρα έχει στοιχεία κατάθλιψης, γι' αυτό και λέγεται συναισθηματική διαταραχή. Μπορεί να επιβαρύνει κούραση, έχει στεναχώρια. Αυτό ακριβώς ισχύει, Λευτέρη. Και τουλάχιστον εμπειρικά, εγώ αυτό καταλαβαίνω πολλές φορές. Το ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ήδη στα δίχτυα της κατάθλιψης, με το που υπάρχει αυτή η μουντάδα γενικότερα το χειμώνα, αυτή επιβαρύνεται το σκηνικό περισσότερο. Σαφέστατα, αυτό είναι μια ήπια μορφή κατάθλιψης, ωστόσο στην πιο καλή του μορφή, όπως λέμε. Έχει κούραση, έχει δυσκολία στη σκέψη και στη συγκέντρωση, έχει κακό, άσχημο συνέστημα, έχει πολλές φορές. Διαταραχή στον ύπνο με την έννοια της υπνηλίας όμως, όχι της αϊπνίας συνήθως. Γιατί και ο ύπνος είναι ένα βασικό κομμάτι που από ό,τι φαίνεται διαφοροποιείται ανάλογα και με την ψυχοσύνθεση που δημιουργείται παράλληλα από τα εποχιακά φαινόμενα. Ακριβώς. Δεδομένου του ότι ο ύπνος, Λευτέρη, το χειμώνα έχει βρεθεί ότι ο εγκέφαλος προετοιμάζεται καλύτερα για ύπνο, δεδομένου του ότι προετοιμάζεται καλύτερα για ύπνο στις θερμοκρασίες από 15-15,5 περίπου μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Το χειμώνα λοιπόν κοιμόμαστε καλύτερα, δεδομένου ότι το καλοκαίρι έχουμε πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Αυτό βεβαίως το βλέπουμε και στην ακραία του μορφή, όπως έλεγα προηγουμένως, στην εποχιακή συναισθηματική διαταραχή, όπου εκεί μιλούμε στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων για υπερυπνία. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος κοιμάται πολύ περισσότερο από το κανονικό. Υπνηλία, πολύ περισσότερο από το κανονικό. Σε σχέση με την παραδοσιακή κατάθλιψη, όπου εκεί στην κατάθλιψη, που είναι όπως είπαμε και προηγουμένως κάτι διαφορετικό, κάτι πιο μαζικό, κάτι πιο παθολογικό, όπου εκεί βεβαίως έχουμε μια κατάσταση που μιλούμε είτε για υπερβολικό ύπνο, είτε για ελάχιστο ύπνο, δηλαδή για αϊπνίες. Εκεί είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ όμως μιλούμε για υπερυπνία, που μάλλον συνδυάζεται με το φαινόμενο του χειμώνα περισσότερο και με το μικρότερο, έτσι, τη μικρότερη διάρκεια φωτός την οποία έχουμε το χειμώνα. Άλλωστε, ξέρεις, η περίφημη κυρκαδική ρυθμή μας, δηλαδή είναι ο ρυθμός με τον οποίο ξυπνούμε και κοιμόμαστε, επηρεάζεται πάρα πολύ από την ποιότητα και από την ποσότητα του φωτός που έχουμε.
Μάλιστα. Νομίζω ότι ευτυχώς στην Κρήτη έχουμε πολύ καλή ποιότητα, πολύ καλή ποσότητα φωτός γενικότερα κάθε μέρα και δεν χρειαζόμαστε, ξέρεις, κάποιες λάμπες για παράδειγμα, τις οποίες τις χρησιμοποιούν, όσο και αν φανεί παράδοξο, το λέμε και στους τηλεθεατές, τις βόρειες χώρες χρησιμοποιούν κάποιες λάμπες, ούτως ώστε να μπορέσουν να φωτίσουν μεταφορικά, θα το έλεγα, την ψυχή τους, ούτως ώστε να αισθανθούν καλύτερα, δεδομένου του ότι η έκθεση στο ηλιακό φως και αυτές οι λάμπες προσομοιάζουν πολύ στο ηλιακό φως, φαίνεται ότι βοηθάει πολύ την ψυχολογία γενικότερα. Πες μου κάτι, υπάρχει η έκφραση που λέμε ήρθε το κρύο, καιρός για δύο. Και θέλω να μου τη σχολιάσει, γιατί νομίζω έχει μια βαθύτερη εξήγηση και ένα βαθύτερο meaning, όπως λέμε. Ναι, μάλλον αρχικά ξέρεις, είναι μύθος ίσως η συγκεκριμένη έκφραση. Είναι μύθος αυτή. Ναι, μάλλον αυτό είναι μύθος και αυτό φαίνεται, ξέρεις, έγινε μια έρευνα από κάποιο αμερικάνικο περιοδικό, μεγάλο αμερικάνικο περιοδικό, επιστημονικό περιοδικό, και φάνηκε ότι οι περισσότερες γεννήσεις στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο γίνονται το μήνα Μάρτιο. Άρα λοιπόν οι συλλήψεις πότε έγιναν? Το μήνα Ιούνιο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μήνα Ιούνιο, γενικότερα, η σεξουαλική διάθεση ίσως είναι στο απόγειό της. Αυτό μάλλον φαίνεται περισσότερο από τις ορμόνες, τις σεξουαλικές ορμόνες οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες μάλλον είναι στην έξαρσή τους εκείνη τη χρονική διάρκεια. Δηλαδή, τη διάρκεια που έχουμε ίσως και τη μεγαλύτερη διάρκεια φωτός, ίσως στην ημέρα. Ανά λοιπόν πώς εξηγείται. Άρα λοιπόν, μάλλον είναι μύθος το κρύο καιρός για δύο. Από εκεί και πέρα, μάλλον περισσότερο έχει να κάνει με το ότι θέλουμε να αισθανθούμε τον άλλο κοντά, θέλουμε με κάποιο τρόπο τη σωματική επαφή, η οποία προφανώς είναι κάτι που ηρεμεί και χαλαρώνει τους περισσότερους. Μ' άρεσε πολύ αυτή η εξήγηση και ο συγκεκριμένος συλλογισμός μας τα έδεσε σε όλα τα στοιχεία μαζί και μας εξήγησε τελικά. Ναι. Πώς καταρρύπτεται ο μύθος της έκφρασης «κρύο καιρός για δύο». Βέβαια υπάρχει και η αντίπαλο, το αντίπαλο δέος, το οποίο λέει τελικά όταν βλέπεις έναν ντυμένο άνθρωπο ουσιαστικά για να τον μπορέσεις να τον δεις με τη φαντασία σου, όπου εκεί πέρα ο ερωτισμός γενικότερα είναι κάτι που δημιουργείται περισσότερο. Σωστό. Αν τώρα το συναίσθημά μας επηρεάζεται προς το αρνητικό, τι προτείνεις, τι πρέπει να κάνουμε? Ξέρεις, το συναίσθημά μας, αν επηρεάζεται προς το αρνητικό, ίσως σε πρώτη φάση ας ανακαλύψουμε αυτό το οποίο ίσως χάσαμε, την κίνηση. Κίνηση που δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν κινούμαστε, δεν βγαίνουμε έξω, δεν αθλούμαστε, δεν περπατούμε. Πράγμα το οποίο το περιορίζουμε ακόμα περισσότερο τους μήνες του φθινοπόρου και του χειμώνα. Σαφώς νομίζω ότι το να πάρουμε κάποια συμπληρώματα διατροφής, ειδικά η βιταμίνη D, για παράδειγμα, είναι μια βιταμίνη με οποία τα τελευταία χρόνια μάλλον φαίνεται ότι λείπει και από τους κριτικούς, ίσως επειδή χρησιμοποιούμε αρκετά έτσι, αντιλιακά, δεν έχουμε τόση. Άρα λοιπόν κάποια συμπληρώματα που πιθανά θα βοηθήσει. Σίγουρα το να βελτιώσουμε τη διατροφή μας. Διατροφή δηλαδή, ξέρεις, ειδικά η εποχιακή συναισθηματική διαταραχή έχει φανεί ότι στην εποχιακή συναισθηματική διαταραχή έχει φανεί ότι τρώμε περισσότερους υδατάνθρακες. Με τελικό αποτέλεσμα και να παχαίνουμε κιόλας ίσως αυτή τη. Το χειμώνα. Το χειμώνα, ακριβώς. Άρα λοιπόν το να μπορέσουμε υδατάνθρακες σε λιπαρά να τα υποκαταστήσουμε με φρούτα και λαχανικά, τα οποία νομίζω αυθονούν ειδικά στην κριτική διατροφή. Σαφώς το να ανακαλύψουμε καινούριους φίλους ή το να μην ξεχάσουμε παλιούς φίλους, το να βρεθούμε, το να συνυπάρξουμε. Το να οργανώσουμε τη ζωή μας στην καθημερινότητά μας, σαν και ψυχολόγος, ξέρεις, το λέω πολλές φορές ότι είναι πολύ καλύτερο και πολύ ευκολότερο ίσως το να οργανώσεις τη ζωή σου παρά το συναίσθημά σου, το οποίο ίσως εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο για να μπορέσεις να το οργανώσεις. Και προφανώς, ξέρεις, όταν έχουμε πέσει και αν έχω πέσει στα δίχτυα της εποχιακής συναισθηματικής διαταραχής σε μια βαριά της μορφή, από εκεί πέρα να αποτανθούμε σε κάποιο ειδικό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό το οποίο μας προκαλεί αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Νίκο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μία ακόμα ενότητα έφτασε στο τέλος της. Κάθε Τετάρτη με τον Νίκο Παπανικολάου συζητούμε εδώ διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχοσύνθεσή μας και πώς να βελτιώσουμε κάποιες άσχημες στιγμές της καθημερινότητάς μας, όπως τώρα που μας επηρεάζουν ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα.